Στο Δήμο Δράμας παραχωρείται το στρατόπεδο Ανδρικάκη με σκοπό τη δημιουργία θεματικού πάρκου οπτικοακουστικών μέσων, εδραιώνοντας έτσι τον τίτλο της πόλης του κινηματογράφου. Από την πλευρά του, ο Δήμος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την εταιρεία κινήτων δημοσίου ΕΤΑΔ, για την παραχώρηση του στρατόπεδου Ανδρικάκη με σκοπό τη δημιουργία θεματικού πάρκου μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το μνημόνιο συνεργασίας, όπως και η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τη δημιουργία του θεματικού πάρκου οπτικοακουστικών μέσων έχουν ολοκληρωθεί με την κυρία συμβολή δωρητών όπως αυτή του Κώστα Αποστολίδη, αλλά και με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Δράμας. Σε αυτόν τον χώρο των 154 στρεμμάτων, όπως δείχνετε τώρα στις οθόνες σας, θα δημιουργηθεί ένας κόμβος οπτικοακουστικών μέσων, όπως ονομάστηκε όλη αυτή η δημιουργία του χώρου. Και η ανάπτυξη έχει να κάνει με μέσα, τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν ανά τον κόσμο και εκπαιδεύονται όλοι οι κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες και όχι μόνο. Θα γίνουν αίθουσες προβολής αλλά και δημιουργίας σκηνικών. Είναι κάτι το οποίο καταρχήν δεν υπάρχει δεύτερο σε επίπεδο τουλάχιστον από την Αθήνα και πάνω. Στην Αθήνα υπάρχει κάτι αντίστοιχο και τουλάχιστον εδώ αυτό σαν σημείο αναφοράς θα καλύπτει ακόμη γύρω από αυτό που αντανακλά και τα Βαλκάνια. Εκεί επάνω λοιπόν να πούμε ξανά ότι αυτή τη μελέτη τη χρηματοδότησε ο κύριος Αποστολίδης με 300.000 ευρώ. Ανέδειξε λοιπόν όλη την... 300.000 ευρώ η μελέτη, έτσι, να το πούμε. 300.000 ευρώ η μελέτη. Η μελέτη. Όταν ξεκίνησε με 60.000 και τελικά έγινε μια μελέτη, ένα χωριό γύρω από αυτό που πάμε να κατασκευάσουμε. Να πω και κάτι στον αέρα, το οποίο όμως δεν ξέρω αν θα το κάνουμε, γιατί είχαμε προγραμματίσει με 21 Μαρτίου να είναι εδώ στα μέρη μας και συγκεκριμένα σε αυτή την υποδοσία του στρατόπεδου Ανδρικάκη η κυρία Υπουργός, η κυρία Μενδώνη, έτσι ώστε να φτιάχναμε την παρουσίαση αυτού του project, γιατί εδώ έχουμε ένα εταιρικό σχήμα Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Δράμας και ΕΤΑΔ. Η έκταση είναι της ΕΤΑΔ ΑΕ. Και ΕΤΑΔ. ΕΤΑΔ λοιπόν, ναι. Είναι το τμήμα ακίνητης περιουσίας του δημόσιου ευρύτερου χώρου. Κάνει εντύπωση γιατί η ΕΤΑΔ για να συνοηθεί κάποιος εισαγωγικά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και εδώ μιλάμε για επίλυση ενός μεγάλου σοβαρότατου προβλήματος το οποίο θα επιφέρει πολλά πράγματα στη Δράμα σε σχέση με το κινηματογραφικό τομέα. Ότι ήμουν την περασμένη εβδομάδα στην αντίστοιχη υπηρεσία, λύνοντας αυτό το θέμα, φτάνοντας ας πούμε στη φάση να μας επισκεφτεί ο Υπουργός, να αναπτύξουμε όλο αυτό το σχεδιασμό, όπως επίσης να πούμε ότι η κατασκευή αυτού του έργου, αυτή τη σκέψη έχει να κάνει μετά τη μελέτη του κ. Αποστολίδη, έχει αναδείξει το ποσό των 20 εκατομμυρίων. Εμείς έχουμε διασφαλισμένα τα 6 εκατομμύρια από την περιφέρεια και ταυτόχρονα μπαίνει μπροστά του Υπουργείου Πολιτισμού μαζί με τον Δήμο και το νομικό πρόσωπο του Δήμου το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Υπάρχει ένα εταιρικό σχήμα πάρα πολύ δυνατό και δουλεύουμε πάρα πολύ γρήγορα με γρήγορους ρυθμούς γύρω από αυτό. Εκεί λοιπόν που είχαμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση, δεν ξέρω αν θα το συνεχίσουμε γιατί και το Υπουργείο έχει παγώσει με την όλη εξέλιξη με το χαμό του κ. Αποστολίδη, οπότε μπορεί να το αναβάλουμε λίγο παραπίσω χρονικά. Πέρα από εκεί όμως, αυτόν τον χώρο που δείχνεται και έχει αυτή την έκταση, θα γίνει ένας χώρος αξιοποίησης, ένας χώρος στον οποίο θα επισκέπτονται ακόμη και περιπατητές. Είναι πάρα πολύ δυνατό το όλο project και δεν υπάρχει, σας είπα, δεύτερο. Για όλα αυτά όμως, σε επίπεδο λεπτομεριών και εξελίξεων, θα τα πούμε μέσα σε αυτό το μήνα. Αν δεν θα είναι 21, μπορεί να είναι τέλη του μήνα. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει μεγάλη προβολή γύρω από το έργο και την εξέλιξη του έργου.